για τον Φοχ. Τώρα Ράτζα πάει αποφασιστικά από το καλάθι. 2-5 από τον Ντίνο Ράτζα. Διαθέτει μια ικανότητα μεγάλη. Ο Ράτζα σε ένα ατομικό, σε ένα σόλο μειώνει σε 4-5. Και τα δύο καλάθια του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να περάσει τον Παπα-Νικολάου, βγαίνει να βοηθήσει ο Τάρλατς, rebound από τον Ράτζα, που εποφελήθηκε από το ότι ο Ράτζα έσπευσε να βοηθήσει το μαρκάρισμα του. 14-10. Αλβέρτης. Δεν ακολούθησε τον μπέκ του, παρέμεινε εκεί. Ο Φασούλας χρεώνεται με φάουλ και ο Ράτζα θα πετύχει και ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι. Στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή, ενώ το σκορ έχει μειωθεί σε 16-18. Ο Κοχ για τον Αλβέρτη. Από εκεί στον Ράτζα, ο οποίος βρέθηκε με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Το φάουλ από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Αλβέρτης. Κοχ για τον Ράτζα. Περίπτεχνη ενέργεια από τον Κροάτη που θα νικήσει τον Ράτζα. 22. Εγώ όμως είναι ότι σκοράρουν μόνο με τον Ράτζα. Βέβαια, είναι μια επιλογή. Ο Ράτζα θα πάει σαν τάβρος προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 24-22. Ξανά η προσπάθεια του Κροάτη, ο Ρομπέρτο. Ο Goldwire πάει στο lay-up, θα το άλλος ενδιαφέρουσα αυτή φάση. Ο Goldwire πάει στο lay-up. Ο Ράτσα, ματήσει ο Ράτσα. Με αντίπαλο τον κόμαζε, παίρνει το διάδρομο, ελεύθερο σούτ από τον Σέρβο, rebound ο Ράτσα. Ο οποίος δίνει ομυρικές μάχες, συνήθως με επιτυχία κατά τον Τιρόγκα. Ράτζα. Ωραία προσπάθεια από τον Κροάτη που καταλήγει σε καλάθι και φάουλ. Σήμερα ο Ράτζα είναι συγκινητικός, μπορούμε να πούμε. Δεν έχει συμπαραστάτες. Δεν έχει κανένα συμπαραστάτες. Παίζει ουσιαστικά αυτός με τον Ποντιρόγκα. Όλοι οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πετύχει 11 πόντους όλους και όλους. Ο Ράτζα που έχει να επιδιώξει ο Παναθηναϊκός είναι μια ισοπαλία. Για να διεκδικήσει διαφορά σε 5.